Ένα νεοσύστατο καρτέλ κοκαίνης που επιχειρούσε να αρπάξει τα ενία της διακίνησης στο Ηράκλειο εκτιμά ότι αποσάρθρωσε η δίωξη ναρκωτικών, που μιλά για άρτια δομημένη εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν ακόμη και ολόκληρες οικογένειες. 11 συλλήψεις και συνολικά 59 κατηγορούμενους περιλαμβάνει η δικογραφία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι με κλούβα της αστυνομίας στα δικαστήρια. Είδα για μια ακόμα φορά έχει λειτουργήσει το σύστημα των επισυνδέσεων. Το αιώνιο πρόβλημα που έχουμε πλέον είναι της εποχής μας πλέον αυτό, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να κυνηγάμε, δεν χρειάζεται να ψαχνόμαστε στους δρόμους, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες επιχείρησεις κτλ. Αρκεί να παρακολουθούμε τα τηλέφωνα του κόσμου κάτω και αυτά θα μας βγάλουν υποτίθεται δικογραφία. Το κουμάντο έκαναν σύμφωνα με τη δικογραφία δύο αδέλφια από τη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης και αντίστοιχα τρία αδέλφια από τον Κατσαμπά. Με τα μεγαλύτερα αδέλφια των οικογενειών να δίνουν εντολές για τις αγοραπολισίες και τους μικρότερους να αναλαμβάνουν μεταφορά και παράδοση των ναρκωτικών μαζί με τους συνεργούς τους. Κατηγορίες τις οποίες τουλάχιστον τα δύο αδέλφια και ο πατέρας τους που περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες αρνούνται σύμφωνα με τον συνηγορό τους Διονύση Βέρα. Φυσικά και αφισβητούν τις ομιλίες και θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει στην πορεία της διαδικασίας. Η πλατεία του καρτέλ μπορούσε να παραγγείλει καφέ, μπύρα, λεπτά ή γραμμάρια, όπως αποκαλούσαν τα φυξάκια της κοκαίνης στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχει στα χέρια της η δίωξη ναρκωτικών. Με την πελατεία μάλιστα να μπορεί να πληρώνει ανέπαφα για τα φυξάκια μέσω ήρης είτε ακόμη και με ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων, χωρίς να λείπουν οι χέρι με χέρι συναλλαγές, με τα έσοδα να μοιράζονται στα σπίτια των κατώτερων στην ιεραρχία στελεχών για να μην βρεθούν στην κατοχή των εντολέων τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της παρακολούθησής τους ένας από τους υπαρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης πληροφορήθηκε ότι συνεργός του έπεσε σε μπλόκο αστυνομικών. Καταγράφεται να τηλεφωνεί στον πατέρα του συλληφθέντα να τον κατευθύνει να βρει την κρυψώνα των χρημάτων και να τα πάρει πριν προλάβουν να φτάσουν οι αστυνομικοί για κατοίκον έρευνα και τα κατασχέσουν. Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε επιστρατεύσει ένα παλιό συμμαθητή του Βίο Παλαιστή, άγνωστο στην αστυνομία, που πρόσφατα απέκτησε παιδί και οικονομικές υποχρεώσεις, τον οποίο πλήρωνε 600 ευρώ το μήνα για να κρύβει στο σπίτι του τα τούβλα με την κοκαίνη. Αν αυτή τώρα δικαιολογεί μια εγκληματική οργάνωση, τόσα άτομα κτλ., μια ποσότητα της τάξης των 300, δεν ξέρω πόσο είναι, 250-300 γραμμάρια, τώρα αυτό θα έλεγα ότι δεν αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε. Οι ιδιοκτικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερες από 245 αγοραπολισίες ναρκωτικών από τις 15 Αυγούστου μέχρι χθες, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες επαφές γίνονταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις τιμές για λίγα χιλιοστά του γραμμαρίου κοκαίνης να αγγίζουν τα 50 ευρώ. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκονται στοιχεία για το πελατολόγιο της εγκληματικής οργάνωσης, στο οποίο φαίνεται να περιλαμβάνονται ακόμη και πρόσωπα υπεράνω υποψίας, όπως επιχειρηματίες, ακόμη και παράγοντας της αυτοδιοίκησης.